Ερντογάν, μάλλον θα το πάμε ανάποδα. Τσαβούσογλου, πάει στην Αίγυπτο. Όλοι μιλάνε τώρα ότι μπαίνει ένα τέλος αυτή τη δεκαετή ρήξη Τουρκίας-Αιγύπτου και μάλιστα πρέπει να ψήνεται λογικά και μια συνάντηση του Ερντογάν με τον Σίσι. Αυτό έχει αφαιθεί μετά τις εκλογές, ανάλογα που θα πάνε, αλλά έχετε δίκιο κύριε Πιταρά, έχει ξεκινήσει και προ-σεισμού, ειδικά οι περιπτώσεις του Ισραήλ και κυρίως της Αιγύπτου είναι τις πλέον δύσκολες για την Τουρκία, διότι οι διαφορές είναι τεράστιες και ιδεολογικά λόγω μουσουλμανικής αδελφότητας, τη στήριξη που παρέχει η Τουρκία, αλλά και ειδικά όταν η Τουρκία ξεκίνησε να επιχειρεί, αν θέλετε, στη Λιβύη, εκείνη συγκρουόμενα τα συμφέροντα. Θα το θέσω όμως στη μεγαλύτερη εικόνα ότι μετά το σεισμό και τι αυτό συνεπάγεται για την Τουρκία, για την οικονομία της, για τη βοήθεια που θέλει από τη Δύση, βλέπετε ότι έχει επιταχύνει τις προσπάθειές της. Προσέξτε, αντί να ανοίγει μέτωπα, να κλείνει μέτωπα. Να και κλείνει, με το Ισραήλ προσπαθεί και με την Αίγυπτο που το επόμενο βήμα είναι αν όλα πάνε καλά σε επίπεδο πρεσβευτών καταρχήν να αποκατασταθούν οι σχέσεις. Και έτσι κινείται και με μια σειρά, αν θέλετε, άλλων ζητημάτων. Κοιτάξτε, με εμάς νομίζω είναι ορατό διαγυμνού οφθάλμου, έτσι. Έχουμε φύγει από τη ρητορική ένταση, από το αυτό, αν θα έρθει η νύχτα, μέρα και τα συναφή. Έχουμε μια καταρχήν τακτική αναδίπλωση μέχρι την επομένη των εκλογών και να δούμε ποια θα είναι η εικόνα. Αλλά τώρα η Τουρκία κινείται έτσι σε όλα, αν θέλετε, τα επίπεδα, να κλείνει μέτωπα και θεωρώ ότι αυτό εν πωλής είναι και υποχρεωτικό για αυτήν, λαμβάνοντας υπόψη ότι βρίσκεται σε μια δυσμενέστερη θέση σε σχέση, αν θέλετε, με πρόσεισμο. Αντιλαμβάνεστε, βέβαια, είναι μια ευκαιρία για την Ελλάδα, έρχοντας λίγο, να το πω εντός αγωγικών, ηρεμήσει λίγο από αυτό το μόνο θεματικό που κουβεντιάζαμε, να αποδώσει πολύ μεγαλύτερη έμφαση, ξέρετε, στις διεργασίες που έχουμε εντός της Τουρκίας, ανεξαρτήτου ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, και να βάλω λίγο μια προβληματική για να βγαίνουμε και λίγο καθαρά το εθνικό, τι ανισχύει πολύ τη Δύση. Ανισχύει τη Δύση, η οποία θεωρεί είτε με την αντιπολίτευση, είτε με τον Ερντογάν, λόγω των μέτρων της οικονομίας. Σας θυμίζω ότι έχουμε διάσκεψη δωρητών στις αρχές εβδομάδας. Συμμετέχει και η Ελλάδα σε αυτό το τραπέζι, υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μια πολύ σωστή κίνηση. Θα έχουμε και εκεί αποτύπωμα. Αλλά όλα αυτά θα έρθουν να αφαιρέσουν βαθμούς ελευθερίας και αυτονομίας που θέλει να απολαμβάνει η Τουρκία. Άρα, η Δύση θεωρεί είτε χωρίς Ερντογάν, ναι, μπορώ να ξαναβάλω την Τουρκία σε μια τροχιά à la carte, προσέξτε το τονίζω αυτό, συγκλήσεων. Το ζητούμενο στο εσωτερικό και αυτό αφορά και εμάς. Αν υποθετικά πάμε σε μια μετάβαση, θα γίνει ανώδυνα, θα γίνει επώδυνα, θα γίνει με αστάθεια. Ξέρετε, γιατί κανείς στη Δύση δεν θέλει μια αστάθεια και να μην ξεχνούν και οι τηλεθεατές μας εξακολουθούν να είμαστε σε ένα γεωπολιτικό περιβάλλον, σε περιβάλλον πολέμου, μεταξύ άλλων, όσον αφορά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Κύριε Γκολφόπουλε, τώρα σε αυτό το ασταθές περιβάλλον που περιγράφει ο κύριος Σέρμπος, εμείς για μετά τις εκλογές, τις ελληνικές και τις τουρκικές, τι θέλουμε, πρέπει να συνεχίσουμε να εξοπλιζόμαστε? Προτιμάμε Ερντογάν, προτιμάμε τους άλλους έξι? Τι γίνεται? Βάλατε δύο ερωτήματα, τα οποία άλλο είναι το τι θα κάνουμε εμείς και άλλο το τι θα γίνει με τους. Θα τα πούμε όμως και τα δύο. Καταρχήν, ο Ερντογάν έχει δεσμεύσει την εξωτερική πολιτική της Τουρκίας. Δηλαδή, όποιος και να έρθει, είτε παραμείνει ο Ερντογάν, όσο και να θέλει τώρα να ρίξει τους τόνους με αυτές τις κινήσεις που κάνει, και συμφωνώ αυτά που λέει ο κ. Σέρμπος, έχει δεσμεύσει πολύ άσχημα την εξωτερική πολιτική της Τουρκίας. Γιατί? Διότι είτε ο Κιλιτσάρογλου έρθει, που εκεί βέβαια όπου λαλούν πολλοί κοκόροι αργεί να ξημερώσει, έξι κόμματα με διαφορετικές ατζέντες ο καθένας, καταλαβαίνω τι θα γίνει. Αλλά αυτό το πάμε, λέμε ότι πάμε καλά. Τι θα κάνει ο Ερντογάν? Τι θα κάνουν οι Τούρκοι μάλλον, όχι ο Ερντογάν. Τι θα κάνει η Τουρκία? Θα διώξει τους S-400? Θα προσβάλλει ποιους? Τους Ρώσους, οι οποίοι τις δίνουν αφεντός ενέργεια. Δύσκολο. Ενέργεια. Φανταστείτε μόνο μια εικόνα θα σας πω. Οι Ρώσοι έχουν πατήσει ένα πόδι στην Κρυμαία, ένα πόδι στη Συρία. Από κάτω είναι η Τουρκία. Με το ένα χέρι λοιπόν δίνουν στην Τουρκία ενέργεια και με το άλλο αντλούνε από την Τουρκία τι? Όλες αυτές τις κυρώσεις που τους έχει επιβάλει η Δύση, παίρνουν με τα δυο τους χέρια και τα μεταφέρουν στη Ρωσία. Αυτό, ποιο τουρκικό κράτος, με ποια κυβέρνηση θα μπορεί να το διώξει? Μαζί όμως με τη Ρωσία πάει και το Ιράν, πακέτο. Ναι. Άρα, ναι. Από πού παίρνει ενέργεια η Τουρκία? Από το Ιράν και από τη Ρωσία. Με τι χρήμα? Με λίρες. Πληρώνει σε λίρες. Γιατί όπως είδατε, προχθές ανακοινώθηκε από τη Σαουδική Αραβία ότι θα της δώσει 5 δισεκατομμύρια
το Δεκέμβριο σε δολάρια. Γιατί το έχει ανάγκη. Μέχρι τώρα από τις αραβικές χώρες έχει πάρει για να τους δώσει προϊόντα βεβαίως. Προκαταβολικά γύρω στα 28 δις. Είναι και κλείσιμο ματιού προς τον Ερντογάν. Αυτή η κίνηση Σαουδικής Αραβίας. Μπράβο, είναι και σωστό αυτό. Άρα λοιπόν, ποιος μπορεί όλα αυτά να τα διώξει. Δεύτερον, τι θα κάνει. Θα πάει να πάρει τα F-16. Μα τα F-16 έχει ήδη ψηφιστεί από το Κογκρέσο ότι όποιος έχει όπλα από την Αμερική απαγορεύεται να κάνει υπερπτήσεις πάνω από συμμαχικές χώρες. Όπως η χώρα. Αυτό έγινε το Δεκέμβριο. Ψηφίστηκε με τον προϋπολογισμό. Είναι νόμος του Αμερικανικού κράτους. Αυτό η Τουρκία θα το υπογράψει, διότι είναι υποχρεωμένη μέσα στα συμβόλαια που θα κάνει για να κάνει την αναβάθμιση των F-16 να αγοράσει, να κάνει. Αυτά λοιπόν όλα είναι δεσμεύσεις. Τώρα πάμε στους δικούς. Και να κλείσουμε, γιατί έχουμε και μία σύνδεση. Στους δικούς μας εξοπλισμούς. Ναι. Εμείς δεν εξοπλιζόμαστε γιατί πάμε να κάνουμε πόλεμο με την Τουρκία. Εμείς από το 2008 μέχρι το 2012 χρόνια δεν είχαμε πάρει ούτε βίδα. Σωστό. Έχουμε μείνει πίσω. Τα πλοία μας είναι 46-50 ετών. Α, τώρα βγήκαμε μπροστά όμως, έτσι. Ναι, σαφέστατα. Γιατί, προσέξτε όμως κάτι, έχετε σκεφτεί ότι η Ελλάδα από εκεί που είχε να καλύψει μόνο το χώρο του Αιγαίου, τώρα έχει τετραπλασιαστεί ο χώρος. Δεν θέλουμε περισσότερες δυνάμεις. Και αν όχι περισσότερες, δεν θέλουμε πολύ πιο ικανά όπλα να καλύψουμε την τετραπλάσια περιοχή που έχουμε από την Αυστραλία. Γιατί ξεκινήσαμε με ελληνισμό στην Αυστραλία, θα κλείσουμε με ελληνισμό στις Βρυξέλλες. Πάρα πολύ ωραία. Όχι για τόσο καλό λόγο βέβαια, αλλά πρέπει να το κάνουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.